Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Ελληνίδα γυναικολόγο, η οποία βρίσκεται στο Λονδίνο, τη Μαρία την Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Αγουστίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε να τα πούμε, νομίζω, τουλάχιστον 3 χρόνια και έχεις τεράστια εμπειρία αυτά τα 3 χρόνια με Έλληνες και Ελληνίδες στο ιατρείο σου. Ναι, γιατί εκ των πραγμάτων μέσω του Greek List, μέσω το Έλληνες στο Λονδίνο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βοηθήσει, έχουν κάνει το όνομά μου πολύ γνωστό και πλέον είμαστε mouth to mouth και έχουμε πολλούς Έλληνες, ελληνόφωνους που έρχονται στο ιατρείο και δυστυχώς περνάει πολύ γρήγορα καιρός, 3 χρόνια και νομίζω ήταν κοντά στο COVID πρέπει να ήταν η Ακριβώς, πρώτη ακριβώς. φορά. Είχαμε μιλήσει πολύ για την εγκυμοσύνη, τι γίνεται στο Λονδίνο, τι γίνεται στην Αγγλία. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα που σίγουρα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πολλοί Έλληνες καινούργοι ήρθανε τα τελευταία 3 χρόνια, άλλοι φύγανε. Ναι, φύγανε αρκετοί, γυρίσαν πίσω. Από μια στιγμή, καλό είναι αυτό για την Ελλάδα και για εκείνους, γιατί έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Κακό για εμάς που μένουμε λιγότεροι, δυστυχώς. Μένουμε λιγότεροι, ακριβώς. Πες μου κάτι λοιπόν. Πού βρίσκεσαι, είσαι στο κεντρικό Λονδίνο, ζώνη 1, σωστά? Ναι, είμαι στη Harley Street. Έχουμε τη δικιά μας κλινική πλέον στη Harley Street. Θεωρητικά από εδώ θα πάρω σύνταξη, ελπίζω. Είναι μια κλινική πλήρως οργανωμένη γυναικολογική. Έχουμε φτιάξει το δικό μας χειρουργείο. Οπότε όλα γίνονται in-house. Όλα γίνονται, είναι one step. Όποιος έρχεται κάνει όλο τον έλεγχο, οτιδήποτε χρειάζεται γυναικολογικό με θέματα εγκυμοσύνης. Αν χρειαστεί χειρουργείο, μικρά minimal day cases, τα κάνουμε όλα εδώ. Έχουμε το δικό μας ανεσιολόγο που και αυτός είναι Έλληνας και είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε είμαστε πλέον εδώ, στη Harley Street 75. Άρα είστε ουσιαστικά μια ελληνική πολυκλινική που έχει να κάνει με θέματα γυναικολογίας. Ναι, και έχουμε και άλλον ένα συνεργάτη πλέον, έναν γενικό χειρουργό, ο οποίος ασχολείται με γενικής χειρουργικής φύσης προβλήματα και επίσημα παχυσαρκία, γιατί πολλές φορές πολλές γυναίκες που έρχονται σε μένα έχουν και προβλήματα παχυσαρκίας. Προσπαθούμε να γίνουμε όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένοι σαν κλινική, που είναι ελληνόφωνη κλινική. Άρα μου έλεγε ότι οι γυναίκε έρχονται γιατί έχουν προβλήματα παχυσαρκία. Πε μου έτσι 5-10 μερικού λόγου. Ποιοι είναι οι συχνοί λόγοι που θα έρθει κάποιο στον γυναικολόγο? Ο πρώτος, πιο συχνός λόγος είναι ο ετήσιος έλεγχος. Δηλαδή, μια γυναίκα θα έρθει να κάνει τον ετήσιο έλεγχο της με τεστ Παπα-Νικολάου και ένα ενδοκολπικό υπέρηχο. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στην Ελλάδα, ουσιαστικά, που πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο στο γυναικολόγο μας. Δυστυχώς, εδώ το σύστημα δεν βοηθάει σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, το τεστ Παπα-Νικολάου το δίνουν πάνω από την ηλικία των 25, το πρώτο, και αυτό γίνεται κάθε 3 χρόνια. Κάθε Πράγμα 3 χρόνια. το Ναι, είναι για καθαρά οικονομικό-τεχνικούς λόγους. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή ότι είμαστε υπερβολικοί στην Ελλάδα που το κάνουμε κάθε χρόνο. Μερικές φορές χρειάζεται να το κάνουμε κάθε 2 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο είναι απαραίτητο εφόσον είναι όλα φυσιολογικά, αλλά ένας ενδοκολπικός υπέρηχος εδώ πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο. Γιατί οι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε με τον ενδοκολπικό υπέρηχο πριν αυτά εμφανιστούν, προλαμβάνουμε πολλές καταστάσεις. Το σύστημα εδώ για να δώσει ενδοκολπικό υπέρηχο πρέπει να συμβεί κάτι. Δυστυχώς, όταν φτάνουν στο σημείο να συμβαίνει κάτι, μερικές φορές μπορεί να είναι και πολύ αργά. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας λόγος που έρχονται πιο συχνά στο ιατρείο. Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος. Που όπως είπα, είναι Ουσιαστικά η πρόληψη, ουσιαστικά η κάτι που πρόληψη. όλοι Ακριβώς. στην Αγγλία και είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο Ακριβώς. να κάνουμε το ενέργειο. Ακριβώς, γιατί εμείς έχουμε μεγαλώσει σαν κοινωνία, σαν mentality, σαν σκέψη, ότι πρέπει να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Και οι Έλληνες γιατροί το έχουν περάσει αυτό στην ελληνική κοινωνία και συνεχίζουμε εδώ πέρα να έχουμε την ίδια αντίληψη. Οπότε η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. Και όχι η θεραπεία. Δηλαδή να μην φτάνουμε στο σημείο να προσπαθούμε να κυνηγάμε τη θεραπεία. Άρα το Αυτός πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι η πρόληψη με το τεστ ΠΑΠ που μας είπες. Ακριβώς. Ο δεύτερος λόγος είναι μευτικός έλεγχος. Δεν κάνω μευτική του στήλου ότι γεννάω εδώ, γιατί εδώ δυστυχώς είναι το NHS που έχει τα πρωτεία.
Αλλά κάνω την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και από πολύ νωρίς. Γιατί, παραδείγματος χάρη εδώ, αν πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, ο πρώτος υπέρηχος που δίνει το NSS είναι στην 11η εβδομάδα. Είναι Οπότε, 10η. στην 11η εβδομάδα. Οπότε, στην 11η εβδομάδα, μέχρι τότε πολλά μπορούν να γίνουν. Μπορεί να γίνει μια αποβολή που θα μπορούσε να έχει προληφθεί από νωρίς. Θα μπορούσε να υπάρχει μια εξομήτριο κύση που να τη δούμε πάρα πολύ νωρίς, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε σημεία του επίμονου χειρουργείου. Οπότε, ένας άλλος μεγάλος όγκος των ασθενών που έρχονται εδώ είναι για το αυτό που λέμε early pregnancy ultrasound. Δηλαδή έρχονται για την νωρίς να δουν ότι η εγκυμοσύνη είναι καλά, ότι το μωρό προχωράει καλά, ότι υπάρχει καρδιακή λειτουργία. Και το άλλο είναι που καλύπτει τα κοινά του NHS. Γιατί στην Ελλάδα πάλι έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε μια φορά το μήνα στον γυναικολόγο για να δούμε πώς η εγκυμοσύνη προχωράει και αν είναι όλα καλά. Και να προλάβουμε ξανά πάλι πράγματα και καταστάσεις. Εδώ δυστυχώς η παρακολούθηση γίνεται από τις ΜΕΕΣ, η οποία ακούμε την καρδιακή λειτουργία, βάρος, πίεση κτλ. Αλλά οι υπέρηχοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή δίνουν υπέρηχο στην 11η εβδομάδα, στην 20η εβδομάδα και τις περισσότερες φορές δεν ξαναδίνουν ποτέ κάποιο υπέρηχο. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το μωρό μεγαλώνει σωστά, αν παίρνει βάρος, αν υπάρχουν καλά αμμιακά. Όταν μια κοίηση εδώ βαφτίσει το NHS υψηλού κινδύνου, τότε η παρακολούθηση είναι πάρα πολύ κοντά με αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα. Αλλά όμως πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο μια εγκυμοσύνη να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου για να έχει την παρακολούθηση την πιο συχνή. Και γι' αυτό εγώ παίρνω αυτό το κενό. Δηλαδή η παρακολούθηση στο ενδιάμεσο που δεν έχουν από το NHS. Επίσης έχω και την κακή ή καλή συνήθεια να είμαι πάρα πολύ κοντά στους ασθενείς μου. Όλοι έχουν το τηλέφωνο μου το προσωπικό, αν χρειαστεί οτιδήποτε, ανά πάσα ώρα, μέρα, νύχτα, αργίες, γιορτές, θα έχουν άμεση επαφή μαζί μου. Οπότε, όποτε χρειαστεί και όποτε χρειαστεί βοήθεια ιατρική, έστω τηλεφωνική, πάντα είμαι εδώ. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο μέρος και το τελευταίο είναι η υπογονιμότητα. Δυστυχώς, πολλά ζευγάρια πλέον προσπαθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα για να έχουν μια εγκυμοσύνη και δεν τα καταφέρνουν. Οπότε εδώ γίνεται και ο έλεγχος για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και μιλάμε πάντα σαν ζευγάρι, δηλαδή μιλάμε και για τον άντρα, μιλάμε και για τη γυναίκα. Και κάνω όλο τον έλεγχο που χρειάζεται, να δούμε αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα το οποίο αποτρέπει μια εγκυμοσύνη ή αν υπάρχει πρόβλημα το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε να προκύψει μια εγκυμοσύνη ή διαφορετικά να συστήσω αν δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση να πάνε να κάνουν κάποια εξωσωματική. Θα κάνεις Είναι εξετάσεις πολύ στον σημαντικό. άντρα, Μαρία, ή όχι? Κάνουμε εξετάσεις, δεν τις κάνω εγώ προσωπικά. Τα στέλνω τους συζύγους στο εργαστήριο για να κάνω μια εξέταση σπέρματος, η οποία είναι ουσιαστικά ο πρώτος έλεγχος που χρειάζεται να γίνει σε ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει καταφέρει μια εγκυμοσύνη. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι μια πολύ εύκολη εξέταση. Μια εξέταση η οποία είναι εντελώς ανώδυνη, όπως φαντάζεσαι, έτσι, σπέρμα δίνουμε. Και είναι μια εξέταση η οποία είναι οικονομική, δηλαδή δεν είναι κάτι ακριβό, ακόμα και για τα επίπεδα της Αγγλίας, και μας δείχνει το 50% του προβλήματος, αν υπάρχει κάτι εκεί ή όχι. Οπότε με μια εξέταση σπέρματος βγάζουμε το 50% έξω. Μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για υπογονιμότητα, δεν μιλάμε για υπογόνιμη γυναίκα. Μιλάμε για υπογόνιμο ζευγάρι. Οπότε πρέπει πάντα να ελέγχουμε και τους δύο. Πλέον η νέα γενιά είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο εύκολα θα πάνε να προκάνουν εξετάσεις και οι άντρες με την παλιότερη γενιά, οι οποίοι λέγανε «Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, μόνο η γυναίκα έχει πρόβλημα». Και το φοβερό είναι ότι 3 στα 5 ζευγάρια το πρόβλημα δεν είναι στη γυναίκα, δυστυχώς πλέον. Είναι στον άντρα, είναι στο σπέρμα. Ναι. Αυτό φταίει γιατί το στρες, ο πρώτος παράγοντας, δυστυχώς δεν ζούμε σε εύκολες καταστάσεις πια. Και κυρίως όταν ζεις στην Αγγλία, ξέρεις πώς είναι το στρες εδώ. Δεν υπάρχει ζωή. Έτσι. Οι τροφές που τρώμε είναι γεμάτο αντιβιωτικά, ορμόνες που επηρεάζουν το σπέρμα. Και η εργασία επίσης ή ο τρόπος ένδυσης μπορεί να επηρεάσει το σπέρμα. Και αν το ανακαλύψουμε αυτό, το σπέρμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαλάσει πολύ εύκολα, αλλά μπορεί να φτιάξει και πολύ εύκολα. Οπότε, αν... Δεν είναι δηλαδή ακριβώς. ότι χάλασε και μετά αυτό είναι. Ακριβώς.
Έτσι, εκτός από κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που είναι πλέον πρόβλημα ουρολόγου, αλλά μπορεί να φτιάξει εύκολα. Δηλαδή, με αλλαγές στον τρόπο ζωής, παραδείγματος χάρη, αν καπνίζει ο σύντροφος, να κόψει το κάπνισμα, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, να φοράει μάσκες, να αρχίσει να τρώει πιο βιολογικά προϊόντα, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα βαρέα μέταλλα, τα αντιβιωτικά και όλα αυτά, και να πάρει και κάποια συμπληρώματα διατροφής, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στο σπέρμα. Άρα η υπογονιμότητα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μου στο ιατρείο. Από τη δικιά μου πλευρά εξετάζω τις γυναίκες. Δηλαδή θα κάνω το τεστ Παπα-Νικολάου, θα κάνω τον υπέρηχο, θα δούμε την πατότητα των σαλπίγγων, που είναι και επίσης πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο αν δεν το ψάξεις δεν το βρίσκεις. Πλέον το κάνω εδώ στο ιατρείο χωρίς ακτινοβολία, δεν κάνω ιστεροσαλπιγγωγραφία με ακτινοβολία, το κάνω με υπέρηχο που λέγεται αυτή η μέθοδος χαϊκόση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ και στη διερεύνηση των σαλπίγγων και πολλές φορές μπορεί οι σαλπίγγες να είναι κλειστές και γι' αυτό δεν υπάρχει μια εγκυμοσύνη και μόνο από την εξέταση μπορώ να τις ξανανοίξω και να προκύψει μια εγκυμοσύνη. Αυτά είναι τα κυριότερα, οι κυριότερες αιτίες και παράγοντες που έρχονται στο ιατρείο. Άρα η πρόληψη... Άμα ένα ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει παιδί και θέλει να πάει μέσα από το NHS, ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να κάνει? Είναι, φαντάζομαι ότι γίνεται, αλλά φαντάζομαι παίρνει πολύ πιο πολύ χρόνο. Και βέβαια είναι δωρεάν, αλλά φαντάζομαι παίρνει το χρόνο. Ακριβώς. Το NHS θα σου πει ότι θα αρχίσουμε να ψάχνουμε πάνω από ένα χρόνο. Και αυτό ουσιαστικά είναι λογικό. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι νεαρό, το οποίο δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας σε κανέναν από τους συντρόφους, μεταξύ μας δεν χρειάζεται να ψαχτεί πριν ένα χρόνο. Δηλαδή πρέπει να περάσει ένας χρόνος προσπαθειών και ας τον ένα χρόνο δεν προκύψει κάτι, τότε να αρχίσουν το ψάξιμο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν λοιπόν είναι να απευθυνθούν στο GP. Ο GP θα τους δώσει referral σε κλινική γονιμότητας και από εκεί και πέρα θα μπουν στο πρόγραμμα να κάνουν ό,τι κάνουμε εδώ στο ιατρείο. Η διαφορά αυτού, όπως είπες, είναι ότι παίρνει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορεί να πάρει πάνω από 6 μήνες για να μπορέσει να γίνει το referral στο ειδικό κέντρο. Και βέβαια εξαρτάται και από την ηλικία. Δηλαδή, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν ένα ζευγάρι το οποίο είναι γύρω στα 40 και δεν έχουν ένα παιδί, και αλλιώς θα αντιμετωπίσουν ένα ζευγάρι που είναι στα 26. Είναι πιο επίγον η μεγαλύτερη ηλικία και έχει νόημα αυτό, παρά από μια νεαρότερη ηλικία. Αλλά πάνω κάτω ουσιαστικά θα κάνουν ό,τι κάνουμε στο ιατρείο. Η διαφορά είναι ότι εμείς θα τα κάνουμε όλα γρήγορα, έτσι, και στο NHS θα περιμένουμε. Αυτό είναι. Ποιες είναι οι άλλοι λόγοι που κάποιος μπορεί να έρθει σε ένα γυναικολόγο? Και μου έλεγες πριν για κάποια ταμπού. Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις, κάποιες παθήσεις που είναι ταμπού και ο κόσμος δεν θέλει να έρθει στο γυναικολόγο? Αρχικά το να έρθει ο κόσμος στο γυναικολόγο μόνο ότι είναι ταμπού, δυστυχώς. Γιατί υπάρχει μια φοβία για τον γυναικολόγο. Υπάρχει φοβία της εξέτασης, υπάρχει φοβία ότι εκτίθομαι, υπάρχει φοβία ότι είμαι γυμνή, για μιλάμε για γυναίκες, έτσι. Υπάρχει φοβία του φόβου, του πόνου, γιατί υπάρχουν εμπειρίες από ασθενείς, οι οποίες είχαν πολύ κακές εμπειρίες από γυναικολόγους ή από ΜΕΕΣ, που τις εξετάσανε με πολύ βίαιο τρόπο, άρα φοβισμένες γυναίκες. Υπάρχουν όμως και ένα άλλο πραγματικό ταμπού, που δεν το συζητάμε πολύ εύκολα. Υπάρχει η ακράτεια ούρων. Και η ακράτεια ούρων όχι σε μεγάλες γυναίκες, όχι σε υπέργυρες, που λες, οκ, okay, ακράτεια ούρων, κάνει τσίσα πάνω της. Υπάρχει ακράτεια ούρων, η οποία είναι σε νεαρές γυναίκες. Σε γυναίκες που έχουν κάνει ένα παιδάκι με ένα φυσιολογικό τοκετό. Και μετά το τοκετό, επειδή ήταν πάρα πολύ εργώδης, πολύ κακός, πολύ τραυματικός τοκετός, μετά αυτές οι γυναίκες καταλήγουν να φοράνε σερβιέτα ακράτειας στο υπόλοιπο της ζωής τους. Και δεν το λένε. Γιατί φοβούνται, γιατί υπάρχει το ταμπού. Και αν τελικά, ειδικά εδώ στην Αγγλία, αν τελικά πάνε στο GP, έχω ακούσει απαντήσεις φρίκης. Δηλαδή, πάνε στο GP λένε ότι μετά το τοκετό χάνω ούρα και μόλις σβήξω χάνω ούρα, μόλις γελάσω χάνω ούρα, όταν πάω στο γυμναστήριο χάνω ούρα και μιλάμε, σας λέω ότι για 26 χρονών, 27, 28 χρονών γυναίκες, έτσι. Και η απάντηση, και ρωτάνε το GP τι θα κάνω, και η απάντηση του GP είναι, έγινες μαμά, ζήσε με αυτό. Απίστευτο. Ναι, ζήσε με αυτό. Σκέψου τώρα μια νέα γυναίκα
η οποία είναι στο άνθος της ηλικίας της, με όλες τις υποχρεώσεις, είναι μαμά, θα είναι εργαζόμενη, κοινωνικά ενεργή, να χάνει ώρα και να φοβάται να βγει έξω. Είναι φορά τη σερβιέτα της ακράτειας. Το επίπεδο ζωής και η ποιότητα ζωής αυτές τις γυναίκες έχει καταστραφεί. Και όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και σεξουαλικά. Δηλαδή, φοράς μια σερβιέτα η οποία είναι γεμάτο ούρα, καταλαβαίνεις ότι ντρέπεσαι να Αυτό που ανοιχτείς. αντιμετώπισες λοιπόν σε σχέση με αυτό που θα... Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι, ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι φόρα τη σερβιέτα σου και συνήθισέ το. Έτσι. Μιλάμε τώρα, είμαστε 2024. Υπάρχουν χειρουργικές μεθόδοι, αλλά πλέον υπάρχουν μη χειρουργικές μεθόδοι. Οι οποίες μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της ακράτειας, έτσι, να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής και αυτές οι γυναίκες να ξαναζήσουν ξανά τη ζωή τους πριν από αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν στο ιατρείο εδώ πέρα, έχουμε πολλές μορφές μη χειρουργικών λύσεων. Παραδείγματος χάρη έχουμε το λέιζερ, το οποίο το λέιζερ βοηθάει στην ακράτεια ούρων, ανάλογα βέβαια με την βαθμό ακράτεια ούρων, γιατί υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ακράτειας ούρων και εκεί έρχεται η γυναικολογική εξέταση. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει ακράτεια, θα πρέπει να έρθει, να τη δω, να την εκτιμήσω, να δω το βαθμό της ακράτειας και από εκεί πέρα να της πω, κοίτα να δεις, μπορώ να το λύσω με το λέιζερ. Με τρεις θεραπείες λέιζερ λύνεται η ακράτεια. Έχουμε μια μαγνητική καρέκλα η οποία βοηθάει στο να κάνουμε σύσφιξη των μειών του περινέου. Το οποίο κάθεσαι με τα ρούχα σου, είσαι κάθεσαι πάνω στην καρέκλα και είναι μαγνήτης. Ναι. Η τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία πάει μπροστά. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε γιατί μας βοηθάει. Και όταν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μη χειρουργικό, μη επεμβατικό και θα σου βοηθήσει, θα σου βελτιώσει, θα στο λύσει το πρόβλημα, έτσι, γιατί να μην το κάνεις. Υπάρχουν λύσεις. Η τελευταία λύση τώρα που έχουμε κάνει στο ιατρείο είναι ουσιαστικά κάνουμε υαλουρονικό οξύ, δηλαδή αυτό που βάζουν στα χείλια και φουσκώνουν, έτσι, αλλά εμείς το κάνουμε μέσα στην ουρήθρα. Δηλαδή, ουσιαστικά εκεί πέρα που έχει χαλάσει ο σφιχτήρας της ουρήθρας και γι' αυτό χάνουν ούρα αυτές οι γυναίκες, ξαναφτιάχνουν ένα σφιχτήρα με το υαλουρονικό οξύ. Και αυτό είναι κάτω από local αναισθησία, τοπική αναισθησία, όχι χειρουργικά. Έτσι. Άρα υπάρχουν λύσεις και δυστυχώς αυτό είναι ένα ταμπού που πρέπει οι γυναίκες να το μάθουν, να το μιλάνε και να σταματήσουν να νιώθουν άσχημα και να προσπαθήσουν να φτιάξουν την ποιότητα ζωής τους. Γιατί θα αλλάξει η ζωή τους πραγματικά. Ειδικά με το υγρονικό οξύ, έρχονται με ακράτεια, σηκώνουν το κρεβάτι και έχει σταματήσει η ακράτεια. Κατευθείαν. Και είναι πράγματα που δεν θα συζητάνε. Οπότε όσοι μας βλέπουν τώρα στην εκπομπή του Hellenic TV μπορούν να απευθυνθούν σε σένα. Ακριβώς. Και με χαρά μου θα τους βοηθήσω. Γιατί αλλάζει η ζωή. Ποιο είναι το email σου, ποιο είναι για να το μάθει και ο κόσμος? Το email μου είναι dr από τον Dr. Μαρία, γιατί το Παπαδόπουλο εδώ πέρα είναι δύσκολο, at bandermedical.com, δηλαδή bandermedical είναι η κλινική μας. Γενικά, έχεις παρατηρήσει να σου λένε οι Έλληνες ότι επειδή βρήκαμε μια Ελληνίδα γιατρό, ερχόμαστε να κάνουμε εξετάσεις και να σε δούμε. Διαφορετικά, θα περιμέναμε μια φορά το 1-1,5 χρόνο να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Πώς βλέπεις έτσι τους Έλληνες με τις συζητήσεις? Είναι η αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Γιατί είχαν πριν μόνο τη δυνατότητα μια φορά το χρόνο να πάρουν το αεροπλάνο, να κατέβουν στην Ελλάδα να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι η αντιμετώπιση είναι ίδια. Η τεχνολογία που έχουμε εδώ είναι πολύ υψηλή και μπορώ να πω ότι είναι και πολύ καλύτερα από πολλά ιατρία στην Ελλάδα. Έτσι. Και οι υπηρεσίες, η ανθρωπιά, η ζεστασιά είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε, για ποιο λόγο, αν δεν μπορούν να κάνουν αυτό το ταξίδι, για ποιο λόγο να το κάνουν, έρχονται εδώ και κάνουν τον ετήσιο έλεγχο. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ σαν γιατρός, έχω φιλικές σχέσεις με τους ασθενείς μου. Δεν είμαι ο άνθρωπος που δεν θα με βρεις και δεν θα σου μιλήσω ξανά. Με αποτέλεσμα τους αγαπάω τους ασθενείς μου, μοιάζουν με αυτούς. Και γι' αυτό αυτό που νιώθανε ότι θα είχαν από τον δικό τους γιατρό στην Ελλάδα, πλέον τον βρίσκουν εδώ. Αν κάποια κοπέλα μείνει έγκυος, ποιες είναι συνήθως
πότε τους βλέπεις, πότε κάνεις το πρώτο σκάν και να καταλάβω λίγο τους χρόνους σχετικά με το να πας ιδιωτικά, που προφανώς πληρώνεις και να το πούμε αυτό στον κόσμο, και το να περιμένεις να πας με βάση το NHS. Ωραία. Αρχικά, να ξεκινήσουμε με βάση το NHS, τι γίνεται. Στο NHS δεν σε θεωρούν έγκυο αν δεν υπάρχει πρόβλημα κάτω από τη 10η εβδομάδα. Και γι' αυτό δίνουν, δηλαδή έχουν την αντίληψη του όλα ή τίποτα. Δηλαδή, μια εγκυμοσύνη, αν θα πάει καλά, πάει καλά και περνάει τη 10η εβδομάδα. Αν δεν πάει καλά και χαθεί, χάθηκε. Δυστυχώς αυτή είναι η Γιατί, αντιμετώπιση. γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, επειδή η Αγγλία έχει πάρα πολύ κόσμο, τα κόστη είναι υπερβολικά. Πάντα προσπαθούσα να το καταλάβω, αλλά δεν είμαι ο ειδικός. Έχει και πολύ κόσμο και τα κόστη είναι πολύ μεγάλα και θεωρούν ότι, okay, αν υπάρχει μια αποβολή, υπήρχε. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Αγγλία είναι αυτό, ότι δεν προλαμβάνουν, Τα θεραπεύουν. καλά το συνεχίζουν αυτό. Ακριβώς, έτσι. Οπότε, όταν μένεις έγκυος, το πρώτο πράγμα που κάνεις ή θα κάνεις πλέον self-referral, όπως το λέμε, στο maternity hospital που είναι κοντά στο σπίτι σου. Και αυτοί κάποια στιγμή θα σε καλέσουν γύρω στη 10η εβδομάδα. Η πρώτη επαφή είναι με τη ΜΕΑ, που θα σου πάρει το ιστορικό, θα σου πάρει τις εξετάσεις αίματος. Και ο υπέρηχος γίνεται στην 11η εβδομάδα. Αυτό που λέμε αυγενική διαφάνεια στην Ελλάδα. Πριν από αυτό δεν κάνουν υπέρηχο. Αν είναι όλα καλά. Αν υπάρχει αίμα πριν και πας στα επίγοντα, υπάρχει πιθανότητα ανάλογα με το νοσοκομείο που θα πας να σου κάνουν υπέρηχο, υπάρχει πιθανότητα να μην σου κάνουν γιατί δεν έχουν. Δεν υπάρχει υπέρηχος όπως υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο στην Ελλάδα, δημόσιο ή ιδιωτικό. Οπότε ουσιαστικά το πρώτο ραντεβού γίνεται γύρω στη 10η εβδομάδα. Όσον αφορά αν θες να πας ιδιωτικά, αν θες να έρθεις σε μένα, έτσι, το πρώτο ραντεβού καλό είναι να γίνει γύρω στην 7η εβδομάδα, 6η με 7η. Να ξέρουμε πρώτα το εξής σημαντικό, ότι μιλάμε για μια εγκυμοσύνη η οποία είναι μέσα στη μήτρα και όχι έξω από τη μήτρα. Έτσι. Να δούμε μια εγκυμοσύνη η οποία είναι ζωντανή, δηλαδή να ακούσουμε καμιά και λειτουργία. Στην 7η εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε την εγκυμοσύνη, βλέπουμε ότι όλα είναι καλά, βλέπουμε ότι είναι μέσα στη μήτρα, βλέπουμε ότι υπάρχει καρδιακή λειτουργία. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά τα ζευγάρια που βλέπω, τους συνιστώ όταν πάνε με το καλό στο νοσοκομείο τη 10η εβδομάδα, να τους πάρουν τα αίματα να κάνουν το προγεννητικό έλεγχο που λέμε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σώμα και καλά στην 7η εβδομάδα. Έτσι. Γιατί ο προγεννητικός έλεγχος ιδιωτικά είναι πάρα πολύ ακριβώς. Για ποιο λόγο να μπουν σε ένα τέτοιο κόστος, ενώ τους το προσφέρει το NHS. Μετά από εκεί και πέρα, τους καλεί το νοσοκομείο, κάνει την αυγενική διαφάνεια, εγώ τους ζητάω να το δω και μετά από εκεί και πέρα τους δίνει ξανά πάλι στην 20η εβδομάδα για να κάνω το β' επίπεδο που λέμε στην Ελλάδα, το anomaly scan. Εγώ τους λέω, θα σας δω γύρω στην 7η εβδομάδα, να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Εφόσον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε κάποια αιμορραγία, δεν έχουμε τίποτα και όλα βγαίνουν καλώς, πηγαίνετε στο NHS να κάνετε την αυγενική διαφάνεια. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις ιδιωτικά και να πληρώνεις. Κανένας λόγος, έτσι. Μετά όμως θα σας δω γύρω στη 16η, 17η, δηλαδή να καλύπτουν τα κενά του NHS. Ναι, μεταξύ της 10ης και της 20ης στο NHS. Ακριβώς. Θα ξέρω ότι όλα πάνε καλά, ότι μεγαλώνει το μωρό. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να δουν το φύλλο στη 16η εβδομάδα, που σίγουρα θα το δούμε τότε, έτσι, για να κάνουμε πλέον τα πάρτι. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Και μετά κάνω το anomaly scan στην 20η και μετά το ξαναβλέπω 27η από κοντά. Δηλαδή ουσιαστικά καλύπτω τα κενά της παρακολούθησης του NHS για να ξέρουμε ότι όλα πάνε καλά. Η διαφορά μεταξύ εμένα και του NHS είναι ότι εγώ είμαι στο τηλέφωνο 24 ώρες, 7 μέρες την Άμα εβδομάδα. και ερώτηση για να νιώσει έτσι λίγο πιο Έτσι. σίγουρο σε σχέση με το NHS, Έτσι. να μιλήσει με Έτσι. τη ΜΕΑ ή να. Ακριβώς. Και αυτό που τους λέω είναι ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Αν νιώσει κάτι περίεργο, πάρε με τηλέφωνο. Μαρία, όταν έρθει η ώρα της γένας, πώς λειτουργεί αυτό ακριβώς? Δηλαδή, στην Ελλάδα οι περισσότεροι πηγαίνουν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Έχω ακούσει το να γεννήσει ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αγγλία κάτι κόστη το φτηνότερο 20.000 λίρες για μία μέρα. Αν ισχύουν όλα αυτά και. Να ξεκινήσουμε από τη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή στην Αγγλία υπάρχει μόνο ένα ιδιωτικό μαιευτήριο στο Λονδίνο. Μόνο ένα. Δεν υπάρχει άλλο. Ιδιωτικά δεν μπορείς να γεννήσεις στην Αγγλία. Δηλαδή δεν είναι όπως στην Ελλάδα που κάθε μεγάλη πόλη έχει το δημόσιο αλλά έχει και
τρία ιδιωτικά νοσοκομεία. Ειδικά η Αθήνα έχει πόσα, τα οποία μπαίνει μέσα και είναι ξενοδοχειακή, five stars ξενοδοχεία. Έτσι. Εδώ δυστυχώς υπάρχει μόνο ένα μαιευτήριο, το οποίο πραγματικά, όπως είπες, για μία μέρα νοσηλείας είναι γύρω στις 20.000 λίρες. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ότι αν συμβεί κάτι στραβό σε αυτό το ιδιωτικό μαιευτήριο, σε πηγαίνουν στο NHS. Δεν έχουν τον τρόπο να το αντιμετωπίσουν μέσα εκεί. Οπότε αυτό που λέω, γιατί θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής στους ασθενείς μου, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αν κάτσεις να γεννήσεις, έτσι, αν γεννήσεις στην Αγγλία, είναι πιο ασφαλές ουσιαστικά να πας στο NHS παρά να πας σε ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό, το οποίο δεν σου προσφέρει απολύτως τίποτα. Και εσύ αναλαμβάνεις μέχρι τη στιγμή που θα πάει κάποιος στο νοσοκομείο, σωστά? Αναλαμβάνω την παρακολούθηση, αλλά γενικότερα, επειδή ουσιαστικά δεν μιλάμε για ιδιωτική μαιευτική εδώ, έτσι, απλά τους λέω αν θα πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να γίνει. Ουσιαστικά είμαι σαν συμβουλευτικός παράγοντας από εκεί και πέρα. Τώρα, αν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην Ελλάδα και να πάνε στον γυναικολόγο τους, ακόμα καλύτερα. Έτσι, δηλαδή, να το θέσουμε διαφορετικά, η νεογνική θνησιμότητα στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή. Δυστυχώς, εδώ τα τελευταία χρόνια η νεογνική θνησιμότητα στην Αγγλία είναι πολύ ψηλή. Και απαγορεύεται τέτοια ποσοστά. Όταν λέμε για αυτή τη θνησιμότητα, είναι μέχρι πόσο? Ενός μηνών μωρό είναι πολύ ψηλή. Και αυτό, όλα αυτά τα προβλήματα οφείλονται σε κακή μαιευτική πράξη. Δυστυχώς. Έτσι. Και πλέον γίνονται έρευνες, έχουν αρχίσει και βγάζουν φακέλους, γιατί Διάβασα και εγώ κάποια υπάρχει. νούμερα πριν κάποιες εβδομάδες σε κάποιο γνωστό site βρετανικό, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δυστυχώς γίνεται τώρα μεγάλος έλεγχος, γιατί υπάρχει και maternity θνησιμότητα και, και πεθαίνουν οι γυναίκες, δυστυχώς, και μωρά. Οπότε, εντάξει, δεν είναι ότι είναι χάλια η ιατρική, αλλά και εδώ υπάρχουν στατιστικές και γι' αυτό βγαίνουν και γι' αυτό τα ξέρουμε. Έτσι, ένα πράγμα που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει στατιστική στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε πολύ πιο proactive όσον αφορά την αντιμετώπιση. Γιατί δυστυχώς, σαν Έλληνες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Οπότε, έστω το ένα, τα δύο το παιδί, προσπαθούμε να βγούνε όσο γίνεται καλύτερα, έτσι, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το NHS, εδώ θα πας να γεννήσεις το NHS. Αν μπορείς να φύγεις, πηγαίνεις πλέον στο μεευτήριο. Και πριν τελειώσουμε, λίγο να πούμε τη διαδικασία. Δηλαδή, έρχεται η μέρα για να γεννήσεις, μιλάς με τη μέα σου, λες... Σε έχουν προετοιμάσει ότι αν δεις ότι αρχίζουν οι πόνοι, σπάνω στα νερά ή οτιδήποτε, πηγαίνεις στο trials, δηλαδή πηγαίνεις ουσιαστικά στο μεευτήριο να σε εκτιμήσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δρόμοι διάφοροι. Δηλαδή, αν παρότι έχουν σπάσει τα νερά, δεν έχεις κάνει διαστολή, σε ξαναγυρνάνε σπίτι. Σε στέλνουν σπίτι. Μέχρι να αρχίσεις να κάνεις διαστολή. Και αυτό το πήγαινε, αλλά μπορεί να γίνει και 2 και 3 μέρες. Μπορεί και περισσότερο. Έτσι. Αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Προγραμματισμένες κεσαρικές είναι λίγες που θα σε βάλουν αν έχουν χώρο, αν έχουν χρόνο, αν όποτε. Και το άλλο που κάνουν εδώ είναι ότι περιμένουν, όταν μιλάμε για πιθανή ημερομηνία τοκετού, μιλάμε για τη συμπλήρωση των 40 εβδομάδων. Εδώ περιμένουν μέχρι 42 εβδομάδες. Δηλαδή 2 εβδομάδες πάνω από τη πιθανή ημερομηνία τοκετού. Που εκεί μπορεί να συμβούν πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για την υγεία του μωρού. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις καταστάσεις, θα σου κάνουν πρόκληση τοκετού ή θα σε βάλουν και σαρκή. Ή δυστυχώς αυτό που λέμε εδώ πέρα χρησιμοποιούν ακόμα τις κουτάλες, τα forceps. Και εκεί γίνεται πλέον η ακράτεια ούρων που έλεγα. Και υπάρχουν πολλές ακράτειες ούρων εδώ μετά από το κετό. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Έχεις τον γυναικολόγο σου, είτε αυτός είναι σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό, γιατί και στο δημόσιο, έτσι, και στο δημόσιο πολλοί κάνουν ιδιωτική ιατρική, τρυπάνε, αλλά γίνεται. Έχει τον γυναικολόγο, σε παρακολουθεί, φτάνει 40 εβδομάδες, ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχουν συνθήκες και ξέρεις. Μπορεί να γεννήσει φυσιολογικά, μπορεί να γεννήσει με κεσαρική. Αλλά πάντα υπάρχει αξιολόγηση από τον γυναικολόγο και υπάρχει η 100% υποστήριξη από τον γυναικολόγο. Μαζί βέβαια με τις μέρες του γυναικολόγου και όλο το team του. Δεν περιμένουμε συνήθως πάνω από 40 εβδομάδες.
πολύ βαριά να πάμε, για να πάμε 41 εβδομάδα στην Ελλάδα και αυτό πολύ σπάνια γίνεται. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικό ο τρόπος, γιατί εκεί έχεις έναν άνθρωπο που ξέρεις, εκεί έχεις, στο NHS έχεις ανθρώπους που θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή στη βάρδια, που δεν τους ξέρεις ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε νομίζω αυτό, για να κλείσουμε κιόλας, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, όπως πάντα. Είναι μπορούσαμε να μιλάμε για άλλη μισή ώρα, μία ώρα, για όση ώρα θέλεις. όση ώρα, αλλά εδώ είμαστε, όποιος μας βλέπει και από το Hellenic TV, τηλεθεατές μας, τηλεθεάτριες, να κάνουν τις ερωτήσεις τους και μέσω του Greek List, και θα τα πούμε πάλι σε μερικούς μήνες, να Θα λύσουμε χαρώ πολύ να όλα. απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, να είναι ελεύθερες να μου στείλουν μήνυμα. Μαρία, Σε σε ευχαριστώ ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Αντωνία. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στο κανάλι και στην ιστοσελίδα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καληνύχτα.